Τα ξημερώματα τη Τρίτη, άγνωστοι δράστε εισβάλλουν στο σπίτι από τον μπαλκόνι που βλέπετε. Ποιο να του έλεγε όμω, πω την επόμενη μέρα θα ξαναέπεφταν θύματα διάρρηξη. Του άνοιξαν το σπίτι δύο φορέ μέσα σε δύο ημέρε. Το σπίτι σε κατάσταση βομβαρδισμού Λιβύη. Δεν του έφτανε μία μέρα να πάρουν τα κλοπημένα και να φύγουν. Επέστρεψαν την επόμενη μέρα να σπάσουν την πόρτα όπω δείξατε και να αποσύρουν ό,τι ογκώδε υπήρχε μέσα στο σπίτι να το περάσουν μέσα από τα χωράφια και να φύγουν. Την πρώτη φορά μπήκαν και του άρπαξαν χρυσαφικά και τη μαλφή. Την επόμενη μέρα, πιθανότατα οι ίδιοι δράστε μπήκαν κανονικά σαν κύριοι από την πόρτα, αφού πρώτα την κατέστρεψαν με βαριοπούλα και άρπαξαν την τηλεόραση. Ξέρω το ωράριο που λειτουργώ στη δουλειά μου, εγώ και η σύζυγό μου. Και αυτοί χτυπάνε τι ώρε που δεν υπήρχε κανεί στο σπίτι. Αν και το σπίτι διαθέτει συναγερμό, δεν κατάφερε να σταματήσει του δράστε. Ούτε τα δύο σκυλιά δεν του έκαναν να αποχωρήσουν, μάλιστα τα τραυμάτισαν με πέτρε για να του επιτρέψουν την παραμονή του στον χώρο. Είναι η τέταρτη φορά που ο κύριο Θεοδωρόπουλο βρίσκει το σπίτι του ανοιχτό μετά από την εισβολή διαρρρικτών. Δεν ξέρει τι να κάνει προκειμένου να προφυλαχθεί. Όπω υποστηρίζει πάντω, αστυνόμευση δεν υπάρχει και γι' αυτό οι επιτίδοι αλωνίζουν στην περιοχή τη Εγκλικάδο.